Μιλάμε για την δημοκρατία και μιλάμε είτε για τον δογματισμό, την ιδεολογία, την δικτατορία με όλες τις έννοιες που ξέρετε. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει πάντοτε είναι ότι ακόμα και τα πιο σκληρά καθεστώτα παρουσιάζονται ως οπαδοί της δημοκρατίας. Άρα το ξέρετε, λοιπόν, με ένα... θέλω να πω, δεν έχω δει κανέναν σκληρό που να λέει εγώ είμαι φιλελεύθερος. Αλλά ότι είναι δημοκρατικός, είναι δημοκρατικός. Άρα όταν βλέπω, ας πούμε, την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, όταν βλέπω τι σωή δημοκρατία είναι η Βόρεια Κορέα και τα λοιπά, και τα λοιπά. το γεγονός ότι έχουμε λαϊκή δημοκρατία σαν έκφραση, είναι ήδη ένας εκφυλισμός της δημοκρατίας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτή την έννοια δεν ξέρουν την ετυμολογία της δημοκρατίας, εφόσον ο Δήμος είναι ήδη μέσα. Αλλά δεν έχει ανάγκη να βάλεις και λαό πάνω στο Δήμο. Εντάξει. Άρα είναι σαν να κάνετε, ξέρω εγώ, έναν λαϊκό λαϊκισμό. Άμα το ακούγατε θα λέγατε τι λέει. Επειδή όμως δεν ξέρουν και είναι σε ξένες γλώσσες και democracy δεν το βλέπουν ότι υπάρχει ο Δήμος και το κράτος, εντάξει, είναι πάλι το ίδιο. Άρα άμα σας θέλετε ας πούμε μια κρατική δημοκρατία, δεν θα γελούσατε. Ωραία, ε, εγώ γελάω με τον ίδιο τρόπο όταν την ακούω ότι είναι λαϊκή. Άρα όλη αυτή υποτίθεται της δημοκρατίας είναι οι ίδιοι που δεν τη θέλουν. Άρα εδώ είναι το παράδοξο που θα μπορούσε να το είχε πει και η Αθηνά με τον δικό της τρόπο και είναι το εξής. Οι ψεύτικες δημοκρατίες θέλουν να είναι τα άτομα όλα ίδια και να μην υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή πάνω κάτω θέλουν μόνο σκλάβους οι οποίοι υπηρετούν ένα καθεστώς. Οκ okay. Μα αυτό το πράγμα θα μπορούσε να πει, εντάξει, είναι μια ιδέα, θέλει να πει ότι είμαστε όλοι ίσχοι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα τη ισότητα. Είμαστε όλοι ίσχοι, αλλά, αλλά υπάρχει μια εξαίρεση: το καθεστώ ήταν από πάνω. Και αυτό το έχουμε δει και στη Σοβιετική Ένωση με του απαρατσί και τα λοιπά. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι ίσχυ, άτομα για να μην πούν σκλάβους και με αυτόν τον τρόπο και θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση τώρα άμα ακούτε πανσλαβισμό επειδή σλάβος έχει σχέση με σκλάβος εγώ ακούω και πανσλαβισμό και κολλάει μια χαρά στα καθεστώτα που υπήρξαν και έκαναν αυτό το πράγμα λέω λοιπόν ότι θέλουν έναν κανόνα ο οποίος να είναι απόλυτος με εξαίρεση το καθεστώς. Άρα το καθεστώς υποτίθεται αντιπροσωπεύει όλους αυτούς που είναι ίδιοι και ίσχυοι, μόνο που το καθεστώς δεν είναι. Αυτό, αν θέλετε, μου θυμίζει ε, τις κουταμάρες που ακούμε περί Άινσταν, ότι έχει πει ότι όλα είναι σχετικά, χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτή η φράση είναι απόλυτη. Άρα, για να καταλάβετε, μπορεί και με λίγο χιούμορ. Άμα ένας δικτάκτορας πει είμαστε όλοι ίσχοι, είναι εντάξει. Άμα το πει ένας από τους πολίτες του, δεν είναι εντάξει. Άρα είναι ουσιαστικά ποιος μπορεί να πει τι. Άρα δεν υπάρχει ανθρωπισμός σε αυτά τα καθεστώτα, γιατί ο άνθρωπος ως μονάδα δεν έχει καμία σημασία και έχει σημασία μόνο το σύστημα. Okay. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτή την έννοια του συστήματος, αλλά είναι απλώς επειδή ποτέ στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοιο σύστημα. Στην πραγματικότητα είναι μια προβολή. Δηλαδή θεωρούμε ότι έχουμε ξεπεράσει τέτοια προβλήματα ή ζούμε σε τέτοια προβλήματα ή θα έχουμε τέτοια προβλήματα, αλλά επί της ουσίας δεν έχουμε δει ποτέ αυτή την εφαρμογή που έχει αντιληφθεί π.χ. ο Κούντερα με το κείμενο το αστείο. Από τη στιγμή που μπορείς να βρήσεις μια κυβέρνηση, μπορείς να βρήσεις μια αντιπολίτευση, μπορείς να κάνεις ό,τι θες και να λες μάλιστα ότι είσαι σε πλαίσιο κατοχής, ότι καταπατούν τα δικαιώματα σου και δεν σε αφήνουν να εκφραστείς, όπως καταλαβαίνετε, είναι η απόδειξη ότι είστε σε ένα ελεύθερο πεδίο δράσης. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι πάρα πολύ απλό, ακόμα και τώρα, το βλέπετε σε μερικές χώρες, οι άνθρωποι που τολμούν να πούν το 1 εκατοστό από αυτό που λέμε τώρα, είναι ήδη στη φυλακή. Okay. Άρα, όταν κάποιος σας λέει «εγώ δεν ζω σε ένα ελεύθερο καθεστώς», το πρώτο πράγμα που πρέπει να το ρωτάτε είναι τι. Είναι πολύ απλό. Είσαι στη φυλακή. Δεν είσαι μέσα, θέλει να πεις έξω. Πώς είσαι έξω. Ξέρετε πολύ ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Τσόμψκι, εντάξει, σε θέματα γλωσσολογία, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ε, μιλάμε τώρα για δεκαετίε που λέει διάφορα πράγματα και έχει ενδιαφέρον που τα λέει. Το πρώτο πράγμα είναι ότι βλέπω δεν έχει μετακομίσει, δεν έχει αλλάξει χώρα. Και όταν κοιτάζουμε για άλλες χώρες, μερικές φορές αποφεύγει να πάρει μια θέση, λέγοντας ότι εγώ δεν είμαι η Διεθνή Αμνηστία αλλά καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι έχει ένα πεδίο δράσης που είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι αυτό που θα μείνει από τον Σόμπσκι θα είναι πιο πολύ ότι ήταν γολοσολόγος παρά κάτι άλλο. Αλλά δεν πειράζει, ε, όταν είναι χαμηλό το επίπεδο σε θέματα γολοσολογίας, κοιτάζουμε μόνο το κάτι άλλο μέχρι να εξαφανιστεί σαν φαινόμενο μόδας. Αυτό που έχει σημασία είναι το ίχνος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι, γιατί ακούμε και αυτές τις κουταμάρες στο ελληνικό το πεδίο, ε, όταν λέμε ότι εμείς εφήβραμε τη δημοκρατία. Εφήβραμε, για να είμαστε ακριβέστεροι, την έννοια της δημοκρατίας. Κανένας από εμά δεν θα ήθελε να ζήσει στη δημοκρατία της Αθήνας της τότε εποχής. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι έχουμε σκλάβους, έχουμε μετίκους, έχουμε ανθρώπους που δεν είναι της Αθήνας και για να είσαι Αθηναίος πρέπει να είσαι Αθηναίος τρίτης γενιάς. Άμα κάνετε αυτό το πράγμα στην Αθήνα θα δείτε πόσοι Αθηναίοι θα μείνουν. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με έναν μικρό πυρήνα και ποτέ στην αρχαία Ελλάδα δεν σκεφτήκαμε να το περάσουμε στην επέκτασή του και σε κάτι το οποίο να είναι αυτό που ζούμε σαν δημοκρατία. Έχουμε την τάση να χαρακτηρίζουμε την τωρινή δημοκρατία ως μια μαζική δημοκρατία. Και αυτό είναι λανθασμένο γιατί δεν κοιτάζουμε μόνο το θέμα της μάζας. Okay. Άρα, δεν θα ήθελα να έχετε στο μυαλό σα την μαζική δημοκρατία. Για μένα είναι λανθασμένο όρο, όπω είναι λανθασμένο όρο και η λαϊκή δημοκρατία. Η δημοκρατία, ποια είναι η ιδέα, Η δημοκρατία βασίζεται στον άνθρωπο. Δηλαδή, τα άτομα είναι άνθρωποι. Άρα, βασίζεται θεμελιακά στον ανθρωπισμό, διότι ουσιαστικά δεν ασχολείται με τους ψηφοφόρους, ασχολείται με τους ανθρώπους και επειδή οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, έχουν και δικαίωμα ψήφου. Επειδή ξέρω ότι η Αθήνα είναι ευαίσθητη σε αυτά, για να καταλάβετε τώρα τι συζητάμε, είναι ότι για να έχουμε δημοκρατία, το φαντάζεστε να έχουμε μια δημοκρατία που να μπορούν να ψηφίζουν μόνο οι άντρες. Ε, σας υπενθυμίζω ότι το ζήσαμε για αιώνες. Και αυτό εδώ τώρα, εσείς ειδικά οι γυναίκες, θα ήταν πολύ δύσκολο να πείτε ότι αυτό είναι μια μορφή δημοκρατίας. Okay. Ε, σας υπενθυμίζω ότι στην αρχαία Ελλάδα, και το έκανε πολύ ωραία ο Αριστοφάνης όταν έκανε τις εκκλησιάζουσες, αν θυμάστε καλά το κείμενο, γιατί είχαμε κάνει και μια μελέτη πάνω σε αυτό, τις εκκλησιάζουσες είναι γυναίκες που μεταμφιέζονται σε άνδρες για να πάνε στη Βουλή. Άρα θα το κάνει αυτό με χιούμορ ο Αριστοφάνης, θα κάνει και το χιούμορ με την ειρήνη, όπου θα βάλει ακόμα και το σεξ να μπορεί να πείσει του ανθρώπους να κάνουν την ειρήνη κτλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι να θυμάστε ότι σε αυτή τη δημοκρατία δεν υπήρχε γυναίκα. Άρα, άμα είστε πραγματικά του ελληνισμού, και άμα είστε πραγματικά της δημοκρατίας, πρέπει και εσείς να σταματήσετε να λέτε διάφορες αηδίες που δεν στέκουν. Σας έχω πει ήδη ότι η εκτίμησή μου προς τον Σοκράτη είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ο Σοκράτης έκανε μαθήματα και σε σκλάβο. Και υπάρχει καταγραφή σε διάλογο, που αυτό είναι εντελώς αδιανόητο. Δηλαδή είναι σαν να είχατε ας πούμε έναν Ινδό φιλόσοφο, που να έκανε μάθημα σε αυτούς που δεν αγγίζεις. Ούτε κατά διάνοια δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει το ανάλογο από τον Σοκράτη. Θα είναι ακριβώς σε κάστες οι οποίες έχουν δικαίωμα να έχουν μαθήματα. Άρα η δημοκρατία σαν έννοια είναι ότι δεν είναι αν θέλετε ότι όλοι έχουν μία ψήφο. Το μπερδεύουμε αυτό. Αυτό που εννοούμε είναι ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να ψηφίζει. Αυτό δεν σημαίνει ακριβώς ότι είναι το ίδιο. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη μικρή διαφορά. Δίνουμε την ψήφο στην αξία του ανθρώπου. Γιατί θεωρούμε ότι ο καθένας το αξίζει. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να είναι απαγορευμένο. Και δεν μιλάω τώρα ούτε για φίλο, ούτε για τάξει, ούτε για κάστε κτλ. Όλοι. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι η δημοκρατία με την έννοια που την ε, βλέπουμε τώρα. Αυτή θεωρώ δημοκρατία. Η δημοκρατία, επειδή βασίζεται πάνω σε αυτή την έννοια, είναι πολύ δύσκολο να είναι δογματική. Άρα, για ποιο λόγο. Το δόγμα, και στον πολιτικό κόσμο και στον θρησκευτικό κόσμο βασίζεται σε μια ιδέα που είναι πάρα πολύ απλή, είναι ότι η αλήθεια είναι η δική μας. Και δεν βασίζεται στην ιδέα ότι η αλήθεια είναι μία. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί δηλαδή δεν μπορεί να, να, χαρακτηρίσετε τα δόγματα και δεν καταλαβαίνετε τι κάνουν. Αν η αλήθεια ήταν μία, όπως το λέει ο Σοκράτης, ο σοκράτη δεν είναι σε κανένα δογματικό πλαίσιο. Όταν όμως λέτε «Η αλήθεια είναι η δική μας», πώς να το πω, να το πω λίγο πιο λαϊκά, να το πιάσετε επειδή είστε Ελληνάκια, η αλήθεια είναι στα παιδιά μας. Το πιάσετε, το πιάσες, σα. Λοιπόν, άρα όταν αρχίζει αυτά τα πράγματα, στραβώνει το θέμα. Τώρα το θέμα της ιδεολογίας. Η ιδεολογία από μόνη της μπορεί να μην έχει τίποτα το κακό και απλώς να καταλάβετε ότι ο ιδεολόγος θα μπορούσε να είναι απλώς αυτός που μελετά τις ιδέες. Δεν είναι πια αυτό και στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιούμε ακριβώς όπως το θέλουμε στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι από αυτές τις λέξεις που έχουν αλλοιωθεί, όπως είναι η εμπάθεια κτλ. Άρα, εδώ εμείς θα χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη από την ιδεολογία, αλλά η ιδεολογία εκφύσης είναι δογματική, γιατί αυτό που έχει σημασία και για την ιδεολογία και για το δόγμα είναι να επιζήσει το σύστημα που προωθεί. Άρα θα το έλεγα αλλιώ είναι ότι η ιδεολογία και ο δογματισμός βασίζονται σε μία έννοια που είναι αυτοαναφορική. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουν δίκιο, να δικαιώνονται και να παραμένουν στην εξουσία. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι ο δογματισμός και η ιδεολογία όπως και η δικτατορία είναι φτιαγμένα στη μένα θεμελιακά ως εναντίον της δημοκρατίας. Αν πιστεύουμε πραγματικά στη δημοκρατία, πρέπει να μπορεί να γίνει πρόεδρος όποιος να είναι. Αλλά προσέξτε πώς το λέω τώρα. Να έχει πρόσβαση όποιος να είναι, χωρίς να είναι όποιο είναι. Το, το πιάσατε, είναι λίγο παράξενο. Ωραία. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν. Καμία απαγόρευση, αλλά να υπάρχει αξία. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, όπως λέμε στα λατινικά, «condition sine qua non». Δηλαδή, ποια είναι η αξία που έχει σημασία. Άρα, συνεχίζω να λέω το εξής. Για μένα η δημοκρατία βασίζεται σε μια απλή ιδέα εφαρμόζεται σε όλους, μπορεί να επιλεχτεί κάποιος από όλους, αλλά δεν μπορεί να επιλεχτεί όποιος να είναι. Γιατί τότε υπάρχει εκφυλισμός. Άρα, η επιλογή πρέπει να είναι ελεύθερη, όχι όμως τυχαία. Δηλαδή κανονικά θα μπορούσατε να μου πείτε, είχα διαβάσει ένα έργο επιστημονικής φαντασίας έτσι που λειτουργούσε και έβαζαν στην εξουσία κάποιον που έβγαινε στα ζάρια. Και έλεγαν ότι ήταν το τέλειο σύστημα της δημοκρατίας εφόσον μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορεί να το κάνει όποιος θέλει Άρα να θέλει και ο λαός αυτόν που θέλει. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα διπλό θέλω. Αυτό το διπλό θέλω δεν μπορεί να είναι Οκ. Okay. Άρα τι λέω τώρα, εξουσία. Ουσία. Το θεμελιακό στοιχείο είναι η ουσία. Άρα η δημοκρατία πρέπει να είναι ουσιαστική.